Πόσο χαρούμενος είμαι που συναντώ τον Σπύρο Μπιμπίλα στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο βρίσκεσαι, Σπύρο? Γιατί έχουμε παράσταση αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Αυλαία με το «Η σιωπή δεν είναι χρυσός» του Μαυρίκη και Μαυρικίου, μουσική Μίμη Πλέσσα. Μουσική Μίμη Πλέσσα. Εσύ τι ρόλο έχεις? Το ρόλο του δάσκαλου. Κάνω μάθημα στα παιδιά. Για δύο μέρες μόνο στη Θεσσαλονίκη, πάλι στερητικό. Πάλι στερητικό μας δίνεις. Δηλαδή έρχεσαι για τον Παγκάκι, φεύγεις. Έρχεσαι γι' αυτό, φεύγεις. Είναι απίστευτο. Την Δευτέρα έχουμε συναυλία στην Αθήνα. Με τον Βενετσάνο. Και με 20 τραγουδιστές. Και πριν κλείσουμε, επειδή ενσαρκώνεις για πολλά χρόνια τον Bugs Bunny, θέλω να δείξεις ένα δείγμα. Πώς εσύ υιοθέτησες τη φωνή του Bugs Bunny, ή σου είπαν θέλουμε αυτή τη φωνή? Με διάλεξαν. Έκανα ναι. Τώρα, πριν πάρα πολλά χρόνια. Τη φωνή όμως εσύ έκανες διάφορες φωνές και σου είπαν θέλουμε αυτή, ναι. Διαλέξαμε βάσει τη φωνή του Bugs Bunny της Αμερικής και κάναμε αυτή τη φωνή, η οποία έχει κρατηθεί 32 χρόνια και ελπίζω άλλα 32. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να σε απολαύσουμε ως Bugs Bunny. Σπύρος Μπιμπίλας, φύγαμε. Είμαστε στην όμορφη Θεσσαλονίκη και τώρα τρώμε στο τσιπουράδικο όμορφες σαρδέλες καλοψημένες. Πού όμως, Bugs Bunny μου? Στην υγειά μας, στο τσιπουράδικο. Λασκαρά του 28, σε ευχαριστώ.